Το ιστορικό ρεκόρ αποχή που κλείδωσε στο 58,6% ήταν ο μεγάλο νικητή και ένα από τα πιο κύρια μηνύματα τη κάλπη. Εξίσου ηχηρό το μήνυμα που έστειλαν με την ψήφο του οι περίπου 4 στου 10 Έλληνε που συμμετείχαν στι ευρωεκλογέ. Οκτώ τα κόμματα που μπαίνουν στην Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει κυρίαρχη αλλά με σημαντικέ απώλειε και μακριά από το στόχο του 33% που είχε θέσει. Δεν θα κρύψω την αλήθεια. Το κόμμα μα δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωεκλογών. Με 28,3% και 7 έδρε, το κυβερνόν κόμμα έκοψε πρώτο το νήμα και με μεγάλη διαφορά 13 μονάδων από το δεύτερο, αλλά με τα μειωμένα ποσοστά του να αποτυπώνουν κυβερνητική φθορά και δυσαρέσκεια και μια μερίδα ψηφοφόρων του να ενισχύει κόμματα στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματο. Ακούω τη φωνή του και την εντολή του. Και την ακούω δυνατά. Σα εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Και αυτό θα κάνουμε. Με 14,9% και 4 έδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά επίση με απώλεια δυνάμεων. Παρότι σε πρώτη φάση κουμουνδούρου εξέπεμψε σήμα σχετική ικανοποίηση και ο Στέφανο Κασελάκη έδωσε το στίγμα τη επόμενη ημέρα. Το άλοθη. Το άλοθη του 41%. Έχει πλέον τελειώσει. Αυτό είναι μια επιλογή το Με διαφορά μειωμένη, περίπου δύο ποσοστιαίων μονάδων από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ κατέλαβε 12,8% και τρει έδρε. Ο στόχο τη δεύτερη θέση, ωστόσο, δεν επετέφχθη, αλλά στη Χαριλάου Τρικούπη στέκονται τώρα στην αύξηση δυνάμεων και τη μισή πράσινη Κρήτη που σπάει την κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία στον εκλογικό χάρτη τη χώρα. Σπάσαμε επιτέλου τη γαλάζια κυριαρχία στο χάρτη, πρασινίζοντα δύο νομού τη Κρήτη μετά από 12 χρόνια. Επίσης, είμαστε δεύτερη δύναμη σε 19 νομούς της χώρας. Στους κερδισμένους, η ελληνική λύση που κατέκτησε για πρώτη φορά την τέταρτη θέση με ποσοστό 9,3% και δύο έδρες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κόμμα έκανε τη ρήξη και κάνει και μια τεράστια ανατροπή. Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, ο ελληνικό λαό μα εμπιστεύτηκε. Ικανοποίηση και στον Περισσό, καθώ το ΚΚΕ έλαβε ποσοστό 9,25% και δύο έδρε και αύξησε σημαντικά τι δυνάμει του σε σχέση με τι ευρωκάλπε του 19. Προχωρά ο απεγκλωβισμό εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, η άνοδος του κύρους και η συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ. Στην έκτη θέση με ποσοστό 4,37% και μία έδρα το κόμμα νίκη και με τον προεδρό της να κάνει λόγο για σταδιακή μένα αλλά με δυναμισμό δε αύξηση δυνάμεων. Όχι μόνο διατηρήσαμε για νεοεισερχόμενο κοινοβουλευτικό κόμμα τα ποσοστά μας αλλά σχεδόν κατά μία ποσοστία μονάδα τα αυξήσαμε. Δώσαμε ζωή και στην Ευρωβουλή είπε η ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το 3,4% και τη μία έδρα. Πρώτη φορά η πλεύση ελευθερία εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ευρωβουλευτή τη πλεύση ελευθερία. Την είσοδό τη στην Ευρωβουλή κατάφερε να κερδίσει με 3,04% η φωνή λογική με την πρόεδρο του κόμματο Αφροδίτη Λατινοπούλου να εκλέγεται ευρωβουλευτή. Αυτό που επιτέλου θα επικρατήσει είναι η λογική και η άνοδο τη λογική.